Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, φοβερό παιχνίδι όπως και στον πρώτο γύρο, πόντο-πόντο οι δύο ομάδες. Αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι μαζί με την Γλυφάδα είναι άξιοι κατακτητές των τριών πρώτων θέσεων της Ανόδου. Τομάς Γιούργας. Μέσα η βολή. Τρεις πόντους μπροστά. Έλα, έλα, έλα. Ευχαριστώ πάλι όλη τη διοίκηση, τους παίκτες, όλο το φιλάθλο κόσμο μας. Του χρόνου με υγεία να είναι όλοι.
ξαναπούμε. Να είσαι όλοι καλά. Γιώργο. Μετά από 2 χρόνια επιστρέφουμε και πάλι στην Καμαϊσκανά. Πώς νιώθεις? Το αίσθημα της χαράς είναι μεγάλο. Άλλωστε είτε παίζεις Α1 είτε Δέλτα τοπικό, η επιτυχία είναι σημαντική ανεξαρτήτως επιπέδου. Χαιρόμαστε, το απολαμβάνουμε και από την πρώτη προετοιμαζόμαστε και την παραπάνω κατηγορία. Να είσαι καλά. Και επί της ευκαιρίας θέλω να δώσουμε ένα πλησάκι στο Βαγγέλη τον Κοτσιόπουλο. Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Αρχηγός. Πρώτα απ' όλα την μπλούζα την κρατήσουμε, είναι ο Βαγγέλης Κοτσιόπουλος. Ο άνθρωπος που όλη τη σεζόν εκτός από ένα αγώνα ήταν μαζί μας λόγω υποχρεώσεων και μας έκανε να περάσουμε στην αιώνιότητα. Τώρα... Πώς νιώθεις για την άνοδο. Τώρα... Κυπέλλας, εδώ παρέα. Στη στρατιώτης οδηγίας του αρχηγού. Όλη η ομάδα προσπάθησε όλη τη χρονιά. Δουλέψαμε στο γήπεδο, είχαμε πολύ καλή ομάδα, το ξέραμε από την αρχή από την προετοιμασία. Αλλά δεν το βγάλεις, δεν κάνεις τίποτα. Το πιστέψαμε από την αρχή, ήμασταν μέσα στις καλύτερες ομάδες. Και ο Παναπολικός το ίδιο, και η Γλυφάδα το ίδιο, πιστεύω δίκαια είναι να ανεβαίνουμε εμείς οι τρεις. Και τώρα πάμε να γιορτάσουμε την νίκη και την άνοδο. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, τη διοίκηση. Για μένα ήταν ιδιαίτερη στιγμή όταν μπήκε στο τέλος ο Βάιος. Ήταν η τελευταία φορά που κάνουμε αλλαγή στα αδέρφια. Αλλά έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Τα συναισθήματά σου. Γεμάτη χρονιά. Τα συναισθήματά μου είναι πάρα πολύ όμορφα. Αυτή η χρονιά για μένα ήταν ίσως η καλύτερη από όσα χρόνια παίζω μπάσκετ. Με τα παιδιά ήμασταν πάνω απ' όλα μια παρέα. Ευχαριστήκαμε όλους τους αγώνες, όλες τις προπονήσεις, ακόμα και τις συγκρίσεις που είχαμε έξω από το γήπεδο. Είμαι ευτυχισμένος, δεν ξέρω τι να πω. Όλα φέτος. Ο γιος σου, η γέννηση, η άνοδος. Χαρά μεγάλη για μένα. Τα καλύτερα να έρχονται. Να είμαστε καιρό. Καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους, να είμαστε υγιείς και του χρόνου δυνατά. Βατιμπέλα, είσαι τρέλα. Είμαι έτοιμος. Έτσι φωνάζει ο λαός απ' έξω. Βατιμπέλα, είσαι τρέλα. Τι έχεις να τους πεις? Πολύ τρέλα, τεράστια. Βατιμπέλας διαλύσει, βατιμπέλας καταστρέψει. Ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά. Ταιριάξα πάρα πολύ με τα παιδιά στην ομάδα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και φάνηκε στο γήπεδο αυτό. Ελπίζω και τον χρόνο να συνεχίσουμε έτσι, δυνατά. Αυτό είναι το μπάσκετ. Ευχαριστώ τη διοίκηση, την ομάδα, τα παιδιά όλους για αυτό που προσφέρανε. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και τον χρόνο έτσι δυνατά. Κάνε μας μια πλάτη λίγο να δω τι έχει πίσω το μπλουζάκι. Ναι. Τι παίζει εδώ, Σύλλογος Ηλεκτρούπολης. Και είναι όλοι οι αθλητές μας. Ωραίοι. Να είσαι καλά. Το τρένο δεν σταματάει. Τσαφτσούφ για την επόμενη κατηγορία. Συγχαρητήρια. Η ομάδα της Ηλεκτρούπολης ανέβηκε φέτος ξανά στην Καμαϊσκανά μετά από 2 χρόνια απουσίας. Τα συναισθήματά σου. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Όλα τα παιδιά προσφέρανε την ψυχή τους μέσα σε αυτό το γήπεδο και σε όποιο γήπεδο πηγαίνανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά για αυτό το όμορφο ταξίδι. Ευχαριστώ τον προπονητή. Εκ μέρους όλου του Δέλτα Σίγμα και όλων των μελών, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάσταση ψυχής που κάνανε. Τους εύχομαι να είναι πάντα υγιείς και του χρόνου το ξεκινάει ένα καινούργιο ταξίδι. Ευχαριστώ. Γρηγόρη, ως αντιπρόεδρος, τα δικά σου συναισθήματα για αυτή την άνοδο. Χαρά υπάρχει και ικανοποίηση. Οι κόποι των παιδιών δεν πήγαν χαμένοι όλη τη χρονιά. Αυτό που θέλω να τους πω είναι συγχαρητήρια και στους παίκτες και στους προπονητές. Σήμερα κιόλας με τον αγώνα που παίξαμε, δείξαμε ότι μπορούσαν να πάνε ακόμα καλύτερα. Οι φίλοι μας, το κοινό μας ήταν θερμό. Τους ευχαριστώ και αυτούς. Ελπίζω να είναι καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Με την καινούργια χρονιά πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα. Βαγγέλη! Βαγγέλη, όχι, περίμενε να ρωτήσω κάτι. Τόσο καιρό ήσουν πίσω από την κάμερα, τώρα καιρός να σε δούμε και από μπροστά την κάμερα. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Γλυφάδας, του Πανεπιστημίου και της Ηλεκτρούπολης. Ήταν οι τρεις καλύτερες ομάδες φέτος στο πρωτάθλημά μας. Και θα ήθελα να πω κάτι ότι το 1987, δηλαδή πριν 25 χρόνια, μια ομάδα ρομαντικών, μέσα σε αυτούς ήμουνα και εγώ τότε, φτιάξαμε αυτό το σύλλογο. Μετά από 25 χρόνια έρχομαι σαν παράγοντα σε αυτή την ομάδα και βρίσκω μια ομάδα παιδιών 20 ατόμων να είναι το ίδιο ρομαντική όπως και τότε που ξεκινήσαμε. Αυτό για μένα έχει τη μεγαλύτερη αξία πέρα από την άνοδο, γιατί βρίσκω παιδιά που έρχονται και παίζουν για την παρέα τους, για να ευχαριστούνται τον μπάσκετ και για τη φανέλα τους. Από τα βάθη της καρδιάς μου ευχαριστώ τη διοίκηση, τους αθλητές και όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση που είχαμε φέτος. Ευχαριστώ. Λάσο, μιλάς μετά.
μας που θέλετε να κλείσετε να πάτε, να το κοιτάζετε. Κώστα, έλα Κώστα, συναισθήματα, σε μάστερ, Κώστας. Αυτές δεν τις πήρα γαμώ το μία-μία. Expert Bomber, Θόδωρος Μούρτος. Μπροστά, αυτό ήταν το μπροστά. Μια χρονιά έληξε, τελείωσε ευτυχές. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ηλεκτρούπολης μετά από 2 χρόνια στη Δέλτα Ισκανά ξαναανεβαίνει στη Γάμα. Τα δικά σου συναισθήματα, πώς νιώθεις σήμερα? Είναι πολύ ευχάριστα, όπως και τις άλλες φορές που είχαμε ανέβει, τις δύο προηγούμενες, όταν είχαμε ανέβει από την Δέλτα πάλι στη Γάμα και από τη Γάμα στη Βίκα. Τα συγχαρητήρια σε αυτά τα γεγονότα τα ευχάριστα ανήκουν, δεν το ξεχνάμε ποτέ, στους αθλητές. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, είναι αριστεχνές, λεφτά δεν παίρνουν και είναι εκείνοι οι πρωταγωνιστές, οι προπονητές. Οι παράγοντες είναι σε δεύτερο ρόλο σε αυτές τις επιτυχίες πάντα, σε αυτά τα πρωταθλήματα αριστεχνικά. Να δώσουμε ξανά συγχαρητήρια σε όλους, είτε στους μεγαλύτερους, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα που είναι ο Βάιος, που ίσως μπορεί να είναι το τελευταίο που πετύχει σήμερα, θα δούμε, και στο μικρότερο αθλητή που ήταν ο Γιώργος Οκέκης ή ο Αντώνης Οκέκης. Όλοι συμμετείχαν. Λιγότερο ή περισσότερο τρόπο σε αυτήν την επιτυχία. Να δώσουμε επίσης συγχαρητήρια και τα πολλές ευχαριστήρες μου στον έφορό μου, στον κύριο Ανδρέα τον Πλάχο, που ήταν δίπλα μου σε όλη την χρονιά. Και βέβαια μετά στον πρόεδρο, στον Γιώργο τον Μπέκα, που ήταν και αυτός πολύ κοντά μας, στον Βαγγέλη τον Κοτζόπουλο, που βοήθησε πάρα πολύ και στο ψυχολογικό του κομμάτι, με όλα αυτά που είχαμε σχεδιάσει και αυτά που σχεδίασε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στο Θανάση τον Λίρα, γενικά στο Ρεκούς του Γρηγόρη και γενικά σε όλο τον κόσμο μας ακολούθησε και εντός και εκτός έδρας. Θα πούμε συγχαρητήρια και στην Κρυφάδα και στον Παναπολικό που πανεβήκαν και αυτοί μαζί μας. Και πιστεύω σιγά σιγά την επόμενη εβδομάδα θα σχεδιάζουμε και την επόμενη μέρα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ζωντανή. Η Γάμα Ισκανά είναι μια πρόκληση για το Σύλλογο, πώς τη βρίσκεις ή είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο? Είναι μια κατηγορία που την ξέρουμε καλά, ήμασταν πολλά χρόνια σε γάμα κατηγορία. Η πρόκληση είναι ότι είναι Παρασκευή, παίζουμε Παρασκευή, πιστεύουμε ότι θα είναι και τα μέλη του Συλλόγου κοντά μας, οπότε κάθε Παρασκευή να είναι μια μπασκετική και ευχάριστη ημέρα για όλους, να διασκεδάζουμε και να γελάμε μέσα από το μπάσκετ και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βάλουμε και τα καινούργια παιδιά που, δόξα τω Θεώ, ο Σύλλογος έχει πάρα πολλά παιδιά και το μέλλον μας ανήκει είτε από το μικρότερο τμήμα, που μπορεί να είναι ακαδημίες, είτε από το παιδικό, είτε από το εφηβικό, είτε και από το αντρικό. Όπως βλέπετε, τα παιδιά είναι νέα, δεν είναι μεγάλης ηλικίας και έχουμε πολύ, πολύ μέλλον μπροστά μας. Θέλω να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για όλο το Σύλλογο. Συγχαρητήρια και πάλι, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.